Καλησπέρα φίλες και φίλοι ακροατές του Λίμπερο 107,4. Εδώ είμαστε 7 λεπτάκια μετά τις 2. Τελευταία εκπομπή ο Λίμπερο παντού για αυτή την εβδομάδα. Τελευταία και πριν την άδειά μας, μην μας ματιάξετε. Και από μονοπρόσωπη εκπομπή με Γιώργο Παναγιωτή στο μικρόφωνο γίναμε 3 σήμερα. Καλησπέριζω πρώτα την κυρία της παρέας, αγάπη Γαβριλίδου. Ξανά εδώ. Με βαρέθηκε ο κόσμος, ναι. Μόνιμη στην πρωινή ζώνη του Λίμπερο καθημερινά. Και καλησπέριζουμε και ένα νέο πρόσωπο. Τον βάζουμε στην παρέα μας από σήμερα και θα τον ακούμε. Τον Γιώργο Μπαϊράμι, ο οποίος δεν έχει μικρόφωνο. Πού είναι το μικρόφωνο σου, Γιώργο? Μείναμε χωρίς μικρόφωνο. Δεν πειράζει. Συμβαίνουν αυτά. Τώρα θα τον ακούσουμε με τη βοήθεια του Γιάννη Ζάτση, που είναι και αυτός εδώ μαζί μας, για να μας ρυθμίζει τα του ήχου. Καταρχήν, να ξεκινήσουμε με την αγάπη. Σε ρυθμούς κοεντράω, φυσικά. Το περιμένουμε. Μέσα στην ημέρα. Να πει μια καλησπέρα και ο Γιώργος τώρα που έχει μικρόφωνο. Καλησπέρα και από εμένα. Εντάξει, ξεκινάω στο στίβο της δημοσιογραφίας σιγά-σιγά. Να δούμε πώς θα πάει. Είναι κάτι που μου αρέσει, οπότε νομίζω πως θα πάει καλά. Εδώ θα σας ακούμε καθημερινά, μεσημέρι, θα σχολιάζουμε μαζί, θα βλέπουμε ό,τι υπάρχει στην επικαιρότητα και στα του ΠΑΟ και στα του Άρη και στα διεθνή. Ότι έχουμε καλοκαίρι, είναι μεταγραφές, έχει φιλικά, έχει ευρωπαϊκά, θα έχει σιγά σιγά. Οπότε θα έχουμε πολλά να πούμε και θα ξεκινήσουμε με κοεντρά. Θα συνεχίσουμε μάλλον να πάρουμε για το ΠΑΟ 24 πριν που τα λέγατε. Περιμένουμε, τον περιμένουμε, έτσι αγάπη. Τον περιμένουμε. Να τελειώσουν κάποια διαδικαστικά και προφανώς να δει και ο ΠΑΟΚ σε τι κατάσταση βρίσκεται ο παίκτης και από εκεί και πέρα να αναχωρήσει για το Χόρστ. Αν όλα πάνε καλά και έρθει σήμερα και αύριο μπορεί να πάει στην Ολλανδία και να μπει κατευθείαν με τον γκρουπ κανονικά, με τον Αμπέλ Φερέρα, τον Βιερίνια που είναι εκεί που τον ξέρει πολύ καλά και όλους τους υπόλοιπους και ενδεχομένως από Τετάρτη νομίζω να τον δούμε και στα φιλικά εφόσον ξαναλέω όλα πάνε καλά. Ο παίκτης είναι σε καλή κατάσταση, δηλαδή προέρχεται από μια δική του ατομική προετοιμασία. Προφανώς ήταν λίγο πιο πίσω από την ομάδα, όπως συμβαίνει σε τις περιπτώσεις, αλλά είναι σε καλή κατάσταση. Αυτό βγαίνει για τον ίδιο. Οπότε θα υπολογίζεται λογικά. Εντάξει, σαφώς πρέπει να το δει και ο Φερέα να αξιολογήσει την κατάσταση του από πρώτο χέρι. Ναι. Να τον δούμε και στα φιλικά σιγά-σιγά. Αλλά νομίζω, με βάση τα δεδομένα που έχουμε ως τώρα, ότι για τα ευρωπαϊκά παιχνίδια, τα πρώτα του ΠΑΟ, στο τρίτο προγραμματικό γύρο, θα υπολογίζεται κανονικά. Ναι, εφόσον δεν αλλάξει κάτι σε πολύ μεγάλο βαθμό ή τέλος πάντων φανεί ότι δεν είναι σε τόσο καλή κατάσταση, ενδεχομένως να μην γίνει αυτό. Αλλά με τα τωρινά δεδομένα θα είναι διαθέσιμος. Βέβαια, ο ΠΑΟΚ δεν καίγεται για τη συγκεκριμένη θέση. Δηλαδή, υπάρχει ο Γιαννούλης. Δεν έρχεται για να μπείτε και καλά στις 6-7 Αυγούστου στο πρώτο μάτς. Ναι. Υπάρχει ο Γιαννούλης που είναι μια χαρά. Αλλά ναι, ενδεχομένως να είναι διαθέσιμος. Πάντως νομίζω ότι αν θα κλείσει τον ΠΑΟΚ, ο ρόλος του και στα αποδυτήρια θα είναι πολύ σημαντικός για αυτά τα παιχνίδια. Βέβαια. Παίκτης που έχει πάρει Champions League. Όπως... Όχι να έχει παίξει, να έχει πάρει κιόλας. Διάβαζα νωρίτερα, δεν θυμάμαι από ποιον. Από τον Τζακαλέα. Από τον Αντώνη, τον Άμπραβο. Ναι, Αντώνη, το γράψε. Ότι... Ναι. Ποιοι παίκτες, πού ήταν οι παίκτες του ΠΑΟΚ και οι υπόλοιποι του ρόστερ, που, όταν ο Κοεντράφ σήκωνε το Champions League με τη φανέλα της Ρεάλ. Ναι. Και έτσι έχει έναν έναν. Και σου λέει ότι σήμερα, ας πούμε, ή αύριο, όταν θα πάει ο Κοεντράφ στην προπόνηση, όλοι αυτοί θα του κάνουν και φατούρα. Ναι, το κλασικό και θα τον υποδεχτούν. Τραγικό θα είναι αυτό και τον Κοεντράφ, αλλά εντάξει, θα το υποστήκε αυτό. Από ότι τον μάθαμε και τόσα χρόνια τον βλέπαμε στα ευρωπαϊκά γήπεδα, έχει λίγο και αυτό. Λίγο τρέλα κουβαλάει. Έτσι. Μεγάλη τρέλα. Βάζαμε κάτι βίντεο, είχα κάτι βίντεο το πρωί στο ΠΑΟΚ 24 που έπαιζε κανονικά μπουνιές κλωτσιές με τον Κριστιάνο Ρονάλντο. Κολλητή μαζί έτσι κι αλλιώς. Αλλά σκέψου λίγο να είσαι ο Μιχαηλίδης, ας πούμε. Ο Τσιγκάρας. Και να βλέπει τώρα ένα συμπαίκτη με τον Κοεντράφ, του δίνει και φάπε. Ναι, εντάξει. Αυτά τα παιδιά που μεγάλωσαν βλέποντα τον Κοεντράφ. Ναι, για τον Γιαννούλη, τώρα ακόμη ο Γιαννούλης είναι 23-24. Ναι. Θα πάρει νομίζω φοβερές παραστάσεις από τον Κοεντράο. Όταν ο Γιαννούλης ήταν πριν από 5 χρόνια που ο Κοεντράο σήκωνε το Champions League, ο Γιαννούλης ήταν ακόμη στην ομάδα νέων του ΠΑΟΚ, ναι. Έτσι, και έκανε τα πρώτα βήματα σιγά σιγά. Τον είχε ως πρότυπο, σίγουρα ένα από τα πρότυπα θα ήταν αυτός. Νομίζω ότι την Κατερίνη ήταν ακόμα στον Αγυνιακό. Σωστά, εκεί. Ναι. Είναι φοβερό για αυτά τα παιδιά να παίζουν με τέτοιους παίκτες. Μαζί. Ίσως το σήκωνε μαζί του στο PlayStation ο Γιαννούλης. Μπορεί. Αυτό είναι πιο πιθανό. Πιο νεαρός. Αλλά νομίζω πως η προσθήκη του Κοεντράου θα συμπληρώσει το puzzle της εμπειρίας, αυτό που είπε και η αγάπη, στον ΠΑΟΚ. Ακόμα και ας μην βοηθήσει ουσιαστικά στο αγωνιστικό κομμάτι. Αλλά σίγουρα θα δώσει μια άλλη βαρύτητα και θα δώσει μια εμπειρία στα αποδυτήρια του ΠΑΟΚ. Θα μάθουν πάρα πολλά οι νεαρότεροι από αυτόν. Σίγουρα, εντάξει, καλοί και νέοι παίκτες, καλά και τα παίκτες. Σίγουρα χρειάζονται και αυτά σε μια ομάδα και από την Ακαδημία να έρχονται παιδιά. Αλλά με αυτούς τους παίκτες μπορείς να κάνεις διαφορά και μέσα στα αποδυτήρια για να χτιστεί η νοοτροπία αυτή που θα σε οδηγήσει στους ομίλους του Champions League. Ναι, εντάξει, ο ΠΑΟΚ αγωνιστικά
έφτασε πολλές φορές κοντά στο να μπει στο Μήλους. Του έλειπε αυτό το κάτι, ναι, το κλικ, το κάτι παραπάνω. Αυτό που μπορεί να ακούγεται και λίγο μικρό όταν το λέμε και όχι τόσο σημαντικό, αλλά για μένα είναι. Δηλαδή ναι, πρέπει να έχει και λίγο και αυτή την ψυχραιμία, την εμπειρία, όλα μαζί. Ναι, δηλαδή, ναι, ας πούμε με την Μπενφίκα βγήκε αυτό το πράγμα. Στο δεύτερο παιχνίδι, ναι, ξεκάθαρα φάνηκε ποια, ναι, ομάδα έχει το know-how, έχει, ναι, την, ναι, τις παραστάσεις, την εμπειρία, τους ποδοσφαιριστές μάλλον που έχουν τις παραστάσεις, την εμπειρία, γιατί δεν την έχει η φανέλα από μόνη της. Έτσι, αν πετάξει τις 11 φανέλες με στο γήπεδο, δεν θα πάρουν την πρόκριση. Ακριβώς. Αλλά είναι οι παίκτες που να έχουν την εμπειρία σε αυτό το επίπεδο για να μπορούν να κάνουν διαφορά. Και φάνηκε πως στο κρίσιμο σημείο η Μπενφίκα, κατά ψέματα, ήταν κλάση ανώτερη σε αυτό το τομέα για να μπορέσει να πετάξει τον ΠΑΟΚ εκτός. Εντάξει, χρήσιμο σίγουρα. Αλλά να κλείσει πρώτα, να έρθει βασικά σήμερα, να κλείσει και να δούμε από εκεί και πέρα τι θα ακολουθήσει και τον Κοεντρά. Απ' την άλλη, υπάρχει το θέμα του Μπράνταριτς ανοιχτό. Ο παίκτης που είναι ο εκλεκτός του ΠΑΟΚ για τη μεσαία γραμμή. Γράφονται διάφορα στην Ιταλία. Δηλαδή, μέχρι το πρωί νωρίς ουσιαστικά κυκλοφορούσε η είδηση ότι η Κάλιαρη ζητάει πλέον 5 εκατομμύρια νούμερο που μπορεί να φτάσει ο ΠΑΟΚ. Αλλά αργότερα το μεσημέρι ξεκίνησε να κυκλοφορεί ότι η Κάλιαρη δεν πέφτει κατά τα 9 εκατομμύρια και ο ΠΑΟΚ δεν ανεβαίνει πάνω από τα 4. Ναι. Πραγματικά. Νομίζω τα 9 είναι επίσης υπερβολικό νούμερο. Νομίζω δεν είναι σαν τα 15 που ήταν Ιταλοί στην αρχή, αλλά. Νομίζω αυτό. Δηλαδή ότι βγήκε ξαφνικά αυτό το 9 και 4, ενώ το πρωί ήταν 5 και χθες 5, νομίζω ότι κάπως είναι μια τακτική των Ιταλών που γενικότερα γράφουν πολλά και λένε πολλά. Να βάλουν έτσι διαφορετικά νούμερα στο τραπέζι. Γεγονός είναι ότι ο Μπράνταριτς είναι ο μεγάλος στόχος του ΠΑΟΚ, αλλά ο ΠΑΟΚ δεν μπορεί πλέον να καθυστερήσει άλλο. Οπότε δεν ξέρω για πόσο θα περιμένει και για πόσο θα συζητάει με την Κάλιαρη. Εφόσον μείνει και αυτό το νούμερο, έτσι, τα 9 εκατομμύρια, που είναι τεράστιο νούμερο. Σαφώς, ίσως θα πρέπει να κοιτάξει και άλλες περιπτώσεις. Υπάρχουν και άλλες περιπτώσεις. Μείνει, σίγουρα. Ναι, ναι, και να τις προχωρήσει για να μην μείνει πίσω έτσι, και στον προγραμματισμό του. Ναι, γιατί σημαντικό αυτό είναι. Δηλαδή, ο παίκτης πρέπει να πάει στο Horst μέχρι το αργότερο τα μέσα της επόμενης εβδομάδας. Να προλάβει δηλαδή ένα διάστημα από την προετοιμασία, ενδεχομένως να παίξει και σε ένα φιλικό. Γιατί μετά δεν γίνεται. Σε δύο εβδομάδες είναι το παιχνίδι. Ναι, έτσι είναι. Ναι, περνάει. Δεν έχει νόημα δηλαδή να καθυστερήσει άλλο. Εντάξει, είναι σίγουρα. Πώς το έχουμε ξαναπεί, η πρώτη επιλογή ο Μπράνταριτς στη λίστα. Αρέσει και στον Φερέιρα και είναι ένας παίκτης αυτός που μπορεί να κάνει διαφορά στο στυλ που τον θέλει και ο Πορτογάλος τεχνικός και με αυτό που θέλει να παρουσιάσει στη μεσαία γραμμή. Αλλά σε καλή πέρα ηλικία, σίγουρα. Ναι. Αλλά δεν μπορείς να περιμένεις άλλο. Εν τω μεταξύ, βλέπω τώρα στα έκτακτα δελτία έχουν μεγάλο σεισμό στην Αθήνα. Α, όταν μάλλον είναι φρέσκο, ναι. Φρέσκο, ναι, πρέπει, ναι, να είναι τώρα γιατί έκτακτο πρέπει να βγει. Πόσο μεγάλο. Πρέπει να κουνήθηκαν καλά για να βγαίνει και έκτακτο δελτίο. Από την άλλη, υπάρχει μια πρωτοβουλία του Γιώργου Σαββίδη για τους ανέργους και φέτος. Ένας συγκεκριμένος αριθμός διαρκείας, ακόμη δεν είμαστε σίγουροι για το ποιος θα είναι αυτός, θα δοθεί σε ανέργους. Σε λίγο χρονικό διάστημα θα ανακοινωθεί και ο τρόπος. Φαντάζομαι θα ισχύσει αυτό που είχε ισχύσει και πιο παλιά, δηλαδή να δώσουν κάποια στοιχεία και από εκεί πέρα να γίνει κάποια κλήρωση. Ναι. Θα το δούμε το επόμενο διάστημα, αλλά είναι κάτι εξωτερικό. Έχει χίλια διαρκείας, νομίζω. Νομίζω, ναι. Απλά δεν θυμάμαι αν ήταν πέρσι ή αν ήταν πρόπερσι. Νομίζω ήταν και πέρσι και πέρσι. Πρόπερσι, έχω την εντύπωση. Ναι, και τις δύο χρονιές. Χίλια ήταν τότε. Ναι. Γίνεται πάντα μια προσπάθεια να είναι μεγαλύτερο το νούμερο, αλλά δεν γίνεται επειδή δεν υπάρχουν διαθέσιμα διαρκείας. Ναι, ειδικά φέτος, αν σταματήσουν στις 22.000, μετά, ναι, πόσα εισιτήρια θα βγουν στα παιχνίδια. Εντάξει. Ο Κόφτης έχει μπει στις 22.000, αλλά. Τώρα είμαστε στις 15.31 από χθες. Ναι. Ωραία. Σήμερα, τελευταία μέρα, μέχρι τις 7 το απόγευμα και ιντερνετικά και από τα εκδοτήρια. Όσοι θέλετε να ανανεώσετε, επομένως, και ναι, έχετε ήδη δηλαδή θέση από πέρσι και έχετε χρόνο να ανανεώσετε, τρέξτε να προλάβετε μέχρι τις 7, είτε στα εκδοτήρια είτε μέσω ίντερνετ. Πολύ απλή διαδικασία. Ναι, και μετά από Δευτέρα ουσιαστικά ελευθερώνονται όλες οι θέσεις. Όσοι δεν ανανεωθούν, τέλος πάντων, μέχρι σήμερα στις 7, θα γίνει μεγάλος χαμός, νομίζω. Σίγουρα, σίγουρα. Δεν πιστεύω θα φτάσουμε μέχρι τέλος της εβδομάδας. Λες, μέσα, ναι, μια εβδομάδα θα εξαντληθούν. Ναι, 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 με αυτή την κίνηση που υπάρχει, δηλαδή την τελευταία εβδομάδα, κάθε μέρα και από χίλια και παραπάνω, ναι, λογικά θα φτάσουν στο όριο την επόμενη εβδομάδα. Και βέβαια εδώ υπάρχει και μια άλλη παράμετρος που ίσως και γι' αυτό να μην έχουν ανανεώσει όλη τις θέσεις τους. Το ότι κάποιος μπορεί να έχει πέρσι τη διαρκεία στήρα 4 ή στήρα 7, να θέλει φέτος να πάει, ναι, στήρα στο κέντρο, στήρα, ναι, 5-6, ναι, ναι, δεν μπορεί να ανανεώσει. Επομένως, ναι, πρέπει να περιμένει να ανοίξουν οι θέσεις. Γι' αυτό ίσως και δεν εξαντλήθηκαν όλα τις ανανεώσεις. Ναι, ναι, είναι και αυτός ένας λόγος. Καλά, ποτέ δεν μπορεί να έχει το 100%. Δηλαδή και στον ΠΑΟ σίγουρα. Έλεγαν από την αρχή ότι δεν περίμεναν τόσο μεγάλο νούμερο όσο ανανεώσει. Ναι.
Αλλά έγινε. Πέρσι νομίζω οι ανανεώσεις ήταν πολύ λιγότερες, ναι, στο αρχικό στάδιο. Ήτανε. Γιατί έγινε στις τελευταίες δύο εβδομάδες το, ναι, μεγάλο μπαμ που έφτασε στα 20.000. Ναι. Νομίζω φέτος ανανέωσαν το μεγαλύτερο κομμάτι και από Δευτέρα θα γίνει χαμός. Πραγματικά. Ίσως φέτος υπάρχει και μεγαλύτερο κίνητρο για τους φιλάθλους του ΠΑΟΚ, λόγω ότι το μονοπάτι των πρωταθλητών για το Champions League είναι πιο εύκολο σε σχέση με το περσινό που ήταν το νέο πρωταθλητό. Αν έρθει ο Άγιαξ τη Δευτέρα στην κλήρωση. Εντάξει, ναι, θες να το αποφύγεις όλο αυτό, αλλά σίγουρα το μονοπάτι αυτό είναι λίγο πιο εύκολο σε σχέση με το μη πρωταθλητών. Γιατί πέρυσι είχε δύσκολες ομάδες ο δρόμο του, είναι αλήθεια, ο ΠΑΟΚ. Ναι, και εσύ είναι το γεγονός ότι φέτος τα ντέρμπι θα είναι όλα διπλά ουσιαστικά. Είναι και τα play-off μέσα, ακριβώς. Ναι. Βασικά γενικά φέτος τα μάτς είναι ένα και ένα νομίζω. Άμα βγάλεις δηλαδή τα κλασικά του πρωταθλήματος, τα ντέρμπι είναι περισσότερα. Όπως και να έχει, Ευρώπη θα έχει εφόσον όλα πάνε καλά. Κύπελο είναι όλα μέσα. Εντάξει, επειδή έγινε φέτος και μια κουβέντα για το ότι αυξήθηκαν οι τιμές και γιατί υπάρχουν περισσότερα παιχνίδια και γιατί πέρσι οι τιμές ήταν μειωμένες εκ των πραγμάτων, επειδή την προπέρσινη χρονιά είχαν γίνει 10 μάτς και κλεισμένο το θυρών. Οπότε έπρεπε να αποζημιωθεί κάποιος, κάπως ο κόσμος που είχε πάρει διαρκείας. Αλλά και πάλι τώρα, αν δούμε τις τιμές, είναι στην ανανέωση 130 το πιο φθηνό. Mm-hmm. Αν δεν κάνω, 135, ναι, στήρα, ναι, 4 και στήρα 7 νομίζω που είναι τα πιο φθηνά. Τώρα με 135 ευρώ ένας φίλος του ΠΑΟΚ μπορεί να δει παιχνίδια Champions League, μπορεί να δει ντέρμπι, μπορεί να δει τα μάτια του κυπέλου, που επίσης μπορεί να προκύψει κάποιο ντέρμπι. Επομένως, δεν το συζητάμε ότι για κάποιον που πηγαίνει στο γήπεδο, έστω και μόνο αυτά τα παιχνίδια να πάει και πάλι το συμφέρει οικονομικά. Όταν εξηγήθηκε ο τρόπος και γιατί είναι λίγο πιο αυξημένες οι τιμές, νομίζω όλοι το κατάλαβαν. Κάπου εκεί σταμάτησε αυτό. Ναι, νομίζω ήταν και αυτονόητο ότι έπρεπε να γίνει έτσι, διότι στην περσινή χρονιά στις τιμές υπήρχε ιδιαιτερότητα ότι πρόπερση όσοι είχαν πάρει διαρκεία είδαν λιγότερα μάτσα από αυτά, ναι, που έγιναν στην Τούμπα ουσιαστικά. Ναι, έχασαν τη μισή σεζόν βασικά. Ναι. Οπότε ήταν διαφορετικά τα πράγματα. Στην εξίσωση μπορείς να βάλεις βέβαια και ότι ο ΠΑΟΚ φέτος ξεκινάει τη χρονιά ως πρωταθλητής. Οπότε, ναι, σίγουρα. Είναι και αυτό ένα κομμάτι. Κοιτάξτε, έχει δείξει ο κόσμος ΠΑΟΚ τις προηγούμενες χρονιές και παλαιότερα που δεν έπαιρνε καν τίτλους, ήταν χρόνια μακριά από τους τίτλους, δεν έπαιζε ούτε προκριματικά τα Champions League και πάλι ο κόσμος ήταν εκεί, το έδινε το παρόν. Επομένως, εντάξει. Τι άλλο έχουμε, αγάπη? Με τα γραφικά τα είπαμε, νομίζω αυτά, έτσι, δεν περιμένουμε κάτι άλλο. Αυτές οι δύο θέσεις είναι τώρα που καίνε, έτσι. Ναι, ουσιαστικά αυτά είναι τα δύο ανοιχτά μέτωπα. Ο ΠΑΟΚ θα κινηθεί και για επιθετικό, αλλά στην πορεία νομίζω. Mm-hmm. Να κλείσουν δηλαδή αυτές οι δύο ανάγκες. Και μετά, ποτέ βέβαια δεν ξέρει τι θα προκύψει. Γιατί το ρόστερ είναι ανοιχτό. Είναι αυτό που είπε και ο Μάριο Μπράνκο στην παρουσίαση προχθές, ότι μπορεί να έρθει μια πρόταση για οποιονδήποτε. Ο ΠΑΟΚ θα την εξετάσει προφανώς και θα προχωρήσει. Από την άλλη ομάδα είναι στο Χόρστ. Κανονικά σήμερα διπλή προπόνηση. Το έχουμε αφήσει λίγο αυτό, γιατί ασχολούμαστε κυρίως με Κοεντράο, με Μπράντερτς, με όλα αυτά. Αλλά η ομάδα είναι κανονικά στην Ολλανδία. Αύριο το πρώτο φιλικό του δεύτερου σταδίου με τη Σίντρουίντεν στο Βέλγιο. Και αυτό από το ΠΑΟΚ TV, έτσι. Ναι, κανονικά, σε όλο τον κόσμο αυτή τη φορά. Mm-hmm. Δεν υπάρχει προορισμός δηλαδή ανάλογα με τη χώρα. Ωραία. Σημαντικό. Θα υπάρχει κανονικά η περιγραφή όπως το πρώτο στάδιο. Σταύρος Ντουλίδης έχουμε αυτή τη φορά. Α, ναι. Από ό,τι μας είπε ο Σταύρος Κόλκας πριν. Ωραία. Δεν θα ξεκινήσει με Σταύρο Κόλκα αυτή η διαδικασία του ΠΑΟΚ TV και των μεταδόσεων. Αλλά κανονικά αύριο στις 5 διαθέσιμο σε όλο τον κόσμο το φιλικό. Σταύρος Κόλκας εδώ, στο Λίμπερο, κατά τα γνώματα. Ναι, και νομίζω ότι θα έχει πολύ ενδιαφέρον αυτό το φιλικό. Και γενικά και τα 4 του δεύτερου σταδίου, γιατί θα αρχίσουμε να βλέπουμε ένα συγκεκριμένο κορμό. Παίκτες να παίρνουν περισσότερο χρόνο και να μην βλέπουμε αυτό το μισό-μισό παιχνίδι ουσιαστικά. Ναι, ναι, ναι. Θα είναι διαφορετικό και θα έχει μεγαλύτερο ενδιαφέρον. Θα μπορούν πιο εύκολα να βγουν συμπεράσματα όχι μόνο για τον προπονητή αλλά και για τους φίλους του ΠΑΟΚ που θα το δουν το παιχνίδι τηλεοπτικά. Ναι. Μέσω του ΠΑΟΚ TV, ώστε ναι, να καταλαβαίνουν σιγά-σιγά τι έχουν να περιμένουν με τον Φερέιρα και ενώπιση της νέας σεζόν. 5,3 ρίχτερ γράφουν τώρα. 5,3 γράφουν στο διαδίκτυο, 5,1 γράφουν στην τηλεόραση. Όπως και να είναι. Φυσικά είναι στο Open League, 5,3. Ναι, 5,3 πρέπει να κουνήθηκαν καλά πάντως για 5,3. Ναι. Η αλήθεια είναι ότι οι πληροφορίες έρχονται με το σταγονόμετρο μέχρι αυτή τη στιγμή. Ωστόσο, αναφέρει ότι μετά το σεισμό υπήρξε πρόβλημα στις επικοινωνίες στα αθηναϊκά μέσα. Θα δούμε, θα μάθουμε και άλλες πληροφορίες στη συνέχεια σίγουρα. Μάλιστα, 5,3 ρίχτερ. Σε ελπίσουμε να μην υπάρχει κάτι σοβαρό και ούτε φυσικά κανένα σεισμός μεγαλύτερος, ούτε να δημιουργηθεί κάποιο μεγάλο πρόβλημα. Ωραία. Αυτά κυρίως μετά του ΠΑΟΚ, οπότε αγαπητοί. Έτσι δεν ξέρω αν υπάρχει κάτι άλλο έτσι που αξίζει να πούμε έτσι όσον αφορά και την παρουσία της ομάδας στην Ολλανδία. Το φιλικό, το αυριανό περιμένουμε ουσιαστικά, έτσι. Ναι, νομίζω το απόγευμα στην προπόνηση που θα ξεκινήσει 6.30 Ελλάδας θα πάρουμε μια εικόνα μέσα από τις δοκιμές. Από το σχήμα που θα ξεκινήσει αύριο και το σχήμα που θα συνεχίσει το παιχνίδι.
Οπότε θα δούμε τι σκέφτεται ο Αμπέλ Φερέιρα. Νομίζω ότι θα είναι χρήσιμο γιατί θα καταλάβουμε και ο ίδιος ποιους παίκτες έχει στο μυαλό του σαν κορμό και ποιοι αυτή τη στιγμή είναι πιο συμπληρωματικοί, αν μπορούμε να το πούμε έτσι. Ναι. Δεν ξέρω αν θα παίξουν όλοι, ακόμη δεν είναι σίγουρο αυτό. Πάντως θέμα δεν υπάρχει. Χτυπαξιλώνε σε κανέναν άλλον. Ο Μαουρίσιο κανονικά βγήκε σήμερα στο γήπεδο, έκανε το δικό του πρόγραμμα. Ο Βιερίνια είναι εκεί, έμεινε σήμερα στο ξενοδοχείο και αυτό στο δικό του πρόγραμμα. Ο Βέρμπλουμ το ίδιο. Για αυτούς δεν αλλάζει έτσι και κάτι. Το έχουμε πει εδώ και αρκετό χρονικό διάστημα. Αλλά είναι σε καλή κατάσταση και οι τρεις. Δηλαδή και ο Μαουρίσιο ξέρει ότι σιγά σιγά πάει καλά καταρχάς και ξέρει ότι σιγά σιγά ανεβαίνει. Ο Βιερίνια είναι ο Βιερίνια, ο οποίος ξέρει πάρα πολύ καλά αυτή τη διαδικασία και μπορεί να διαχειριστεί, νομίζω, άψογα. Άλλωστε, ναι. Ναι. Και ο Βέρμπλουμ, ο οποίος είχε έναν πολύ πιο σύνθετο τραυματισμό. Έχουμε πει ότι ο Αχίλλειος είναι πολύ χειρότερος και περίπλοκος τραυματισμός σε σχέση με το χιαστό. Ναι. Και αυτός προσπαθεί σιγά σιγά να επανέλθει. Θέλει πολύ χρόνο. Σίγουρα έχει πολύ δρόμο μπροστά του. Αλλά κάνει κάποια βήματα. Είναι θετικά τα σημάδια. Τους περιμένουμε και αυτούς να επιστρέψουν. Ουσιαστικά τα εξημάσαι αναμονή για τον Κοεντράο. Αυτό περιμένουμε. Ναι, η μέρα σήμερα είναι, θα είναι η ώρα. Κοεντράο, ξεκάθαρα. Ξέρεις τι, νομίζω ότι επειδή δεν έρχεται κλεισμένος, να το πούμε και αυτό, δεν είναι όσο όπως είναι ο Στόχ που ήρθε συμφωνημένος απλά για να υπογράψει. Το Κοεντράο δεν έχει τελειώσει. Ο Πάουκ πρέπει να τον τζεκάρει και σωματικά και όλα. Ναι, ναι, ναι. Ίσως γι' αυτό δεν υπάρχει τόσο συγκεκριμένη πληροφόρηση και για την άφηξη και για όλα. Ναι, ναι, γιατί ο παίκτης δεν είναι αλλά μην χαλάσει κάτι και μετά εκτεθεί και η πλευρά του παίκτη. Οποιαδήποτε πλευρά. Ναι, και δύο πλευρές. Ναι, ναι, σίγουρα. Ναι. Γιατί μιλάμε εντάξει, για έναν top παίκτη. Υπήρχε ενδιαφέρον για αυτόν και από την Βραζιλία. Από τον Ζόρζε Ζέσους που είναι στη Φλουμινένσα, θυμάμαι καλά. Ναι, ναι, ναι. Και τον ήθελε πολύ. Αλλά δεν ήταν θετικό τόσο Κοεντράο να πάει στη Βραζιλία και από την Τουρκία κλασικά. Ναι, που νομίζω οι ομάδες της Τουρκίας υπάρχουν παντού πλέον. Δεν υπάρχει παίκτης ελεύθερος είτε και σε ομάδα που να μην έχει ενδιαφέρον από κάπου από την Τουρκία. Δεν ξέρω πραγματικά τι συμβαίνει. Ναι. Από την Αντάλια Σπορ είχε ενδιαφέρον ο Κοεντράο και επίσης εκεί δεν προχώρησε κάτι. Οπότε περιμένουμε αυτό. Περιμένουμε οπότε για να έχουμε και περισσότερα και στο θέμα του Κοεντράο. Κάτι άλλο, Γιώργο, βλέπεις να υπάρχει μεταγραφικά για την ομάδα του ΠΑΟΚ? Όχι, γενικότερα. Τα διεθνή, τι... Αυτή τη στιγμή παρακολουθώ λίγο τις πληροφορίες για το σεισμό. Έχουν βγει κάποιες πληροφορίες ότι ταρακουνήθηκε περισσότερο ο Πειραιάς. Υπάρχουν φθορές στο κέντρο της Αθήνας. Αλλά όπως τονίζουν οι περισσότεροι, θα έχουν και άλλες πληροφορίες εντός της ώρας. Ναι, είναι το σοκ ακόμη. Ακριβώς τώρα με τα γραφικά στο εξωτερικό. Κάτι έτσι πάρα πολύ αισθητό, ίσως κάνει περίπτωση του Νεϊμάρ. Στα δικά μας εδώ, ναι, το Νεϊμάρ περιμένουμε εδώ και μέρες, έχει γίνει σύριαλ. Ο οποίος ίσως φέτος δεν παίξει μπάλα, παίξει μπάλα αλλού και εννοούμε τις παραστάσεις, τα θέατρα, γιατί κάτι για ταινία γράφει εδώ. Α, μάλιστα. Ίσως κάνει εμφάνιση και στον κινηματογράφο. Σούπερστάρ είναι ο άνθρωπος. Ναι. Στα μεταγραφικά των ομάδων της Αθήνας έχουμε κάτι πέρα από την ανακοίνωση του Παναθηναϊκού για Κολοβό χθες. Ο Παναθηναϊκός, ναι, παίκτης του Κολοβό. Στην ΑΕΚ ο Ντανιέλε Βέρντε, ο παίκτης της Ρώμα, ο οποίος αγωνιζόταν πέρυσι στη Βαγιαδολίδ. Καλή μεταγραφή. Καλή σεζόν. Παίζει στη Λα Λίγκα. Ντύθηκε κιτρινόμαυρος, έχει υπογράψει. Και εντός της ημέρας, αν όχι σήμερα, αύριο, περιμένουν και τον Ολιβέιρα, τον Πορτογάλο, για να συμπληρώσει το παζλ στην επιθετική γραμμή της Ένωσης. Ο οποίος Ολιβέιρα έρχεται να αντικαταστήσει τον Εζεκιέλ Πόντσε. Μάλιστα. Στην επίθεση, συνεπώς δυναμώνει αρκετά η τετράδα μπροστά. Υπάρχει και ο Λιβάγια και ο Πέτρος Μάντελος. Έκανε ουσιαστικές κινήσεις φέτος η ΑΕΚ μετά το περσινό στραπάτσο. Ναι. Και να δούμε, είναι ερωτηματικό η ΑΕΚ φέτος, νομίζω. Θα έλεγα και γιατί έχει τον νέο προπονητή, από τον οποίο ακόμη περιμένουμε να δούμε πράγματα. Πότε δίνει το επόμενο φιλικό της τώρα η ΑΕΚ? Νομίζω πως είναι το παιχνίδι με την τουρκική, την Μπασάκσεχιρ. Στο Ολυμπιακό στάδιο, σαν πρόβα Τζενεράλε, πριν τα ευρωπαϊκά παιχνίδια για τον τρίτο προκριματικό γύρο του Europa League. Αυτό στον Ολυμπιακό νομίζω είναι ακόμα ισοκαρισμένοι από τον τραυματισμό του Κώστα Φορτούνη και πώς θα καλύψουν αυτό το κενό, στηρίζονται στον Βαλμπουένα. Θα δείξει. Θα γίνει μάλλον κάποια κίνηση και εκεί, από ό,τι συζητιέται, μέχρι να επιστρέψει ο Έλληνας. Είναι μια απώλεια όχι μόνο για τον Ολυμπιακό, αλλά και για την Εθνική Ελλάδος, που παρά το γεγονός ότι έχει μείνει πίσω στη διεκδίκηση του εισιτηρίου για το Euro, θα λείψει. Είναι αλήθεια, γιατί είναι ο πιο ποιοτικός παίκτης που διαθέτει η Εθνική και το έδειξε και στα προηγούμενα παιχνίδια. Ναι, είναι πλήγμα. Εντάξει, συνολικά νομίζω για το ποδόσφαιρο και τα βλέπαμε και τις προάλλες ημέρα που τραυματίστηκε ο Φορτούνης. Έχουν λείψει
Από τον ΠΑΟΚ ο Μαουρίσιο και ο Βιερίνια με ρίξη χιαστού. Το είχε πάθει πρόσφατα ο Χρυστοδουλόπουλος στον Ολυμπιακό. Στον Άριο ο Μπρούνο Γκάμα, λίγο καιρό μετά την αύξησή του. Δηλαδή όλοι οι καλοί παίκτες, ας πούμε, τα πρώτα βιολιά των μεγάλων ομάδων. Δύο, ο Μάνταλος. Δύο φορές ο Μάνταλος. Μία φορά σε κάθε πόδι. Ο Μιχάλης Μπακάκης είχε υποστεί αυτόν τον τραυματισμό. Πάρα πολλοί παίκτες, πραγματικά. Μακάρι να επιστρέψουν όλοι εκεί. Εντάξει, ναι, ο Πέτρο Μάνταλος ήδη έχει επιστρέψει. Έχει δεχτεί κάποια κριτική, είναι αλήθεια. Αλλά είναι λογικό μετά από τόσο σοβαρού τραυματισμού. Θα παίζει τώρα με όλες τις αφήξεις ο Μάνταλος, θα είναι βασικό στην επόμενη σεζόν, λες με τον. Νομίζω πως δεν το κουνάει από την δεκάδα ο Μάνταλος, γιατί είναι και ο αρχηγός της ομάδας. Ναι. Οπότε αυτό. Για να δούμε, έχει δρόμο ακόμη. Εντάξει, έχει καιρό ούτως ή άλλως. Έχοντας το καλό εισιτήριο του Europa League, έχει παραπάνω δρόμο από Άρη και Ατρόμητο που τους είδαμε και χθες. Και μετά το διάλειμμα θα πούμε πολλά περισσότερα και με τον Νίκο Παπαδόπουλο, που περιέγραψε το παιχνίδι χθες από το Κλέαν Βικελίδης και για την κατάσταση στην οποία βρίσκεται ο Άρης. Και ο Ατρόμητος, νομίζω, ο Άρης φάνηκε σε αρκετά καλύτερη κατάσταση από τον Ατρόμητο, με τον οποίο θα ανταγωνιστήσει και στο πρωτάθλημα και πάλι για ένα ευρωπαϊκό εισιτήριο. Ίσως δεν ξέρω αν ο Άρης μπορεί να κοιτάξει και ψηλότερα. Αλλά θα έχουμε πολλά να πούμε για τον Άρη αφότου επιστρέψουμε από το διάλειμμα. Θα πάμε τώρα στο break, Γιάννη Ζάτη, σιγά σιγά. Μένετε συντονισμένοι εδώ στο Λίμπερο 107,4 και στην εκπομπή του Λίμπερο Παντού. Επιστρέφουμε μετά του χθεσινού φιλικού του Άρη με τον Ατρόμητο και με Νίκο Παπαδόπουλο για να μας πει και αυτός πως το είδε, να μας πει και τι άλλο έχουμε στους κυτρινόμαυρους. Και στέλνετε και τα μηνύματα σε FM και NO αποστολή στο 54526 να σχολιάσετε και πώς είδατε και τα νέα μεταγραφικά αποκτήματα του Άρη ή οτιδήποτε άλλο θέλετε. Και για Coen Trao, ο οποίος Coen Trao, τι γίνεται ρε αγάπη από χθες στα social media με το come to Pau, come to Pau, δηλαδή. Είσαι φίλος του ΠΑΟΚ, ωραία. Θες να πείσεις το μερίδιο που σου αναλογεί στην μεταγραφή κοντράου να βάλεις και εσύ το λιθαράκι σου. Εδώ έχουν γίνει σε άλλους και άλλους. Θα το δει και θα έρθει δηλαδή. Εδώ έχουν γίνει σε άλλους και άλλους. Έχεις τον κοντράου, ο οποίος ο κοντράου ακολουθεί δύο άτομα στο Instagram. Και πώς Κριστιανό Ρονάλντο. Πώς τον ακολουθούν. Περίμενα να σου πω, γιατί το έλεγα πριν. Ακολουθεί Κριστιανό Ρονάλντο και Μπρούνο Άλβες. Μόνο αυτού. Πριν είχε μία σελίδα του Ρονάλντο, τώρα ούτε έχει αλλάξει αυτό. Τον Βιερίνια δεν ακολουθεί δηλαδή. Τι γυναίκα δεν ακολουθεί. Τη Βιερίνια. Δεν ακολουθεί γυναίκα. Και πώς τον ακολουθούν, θέλω να μας πεις τώρα. Περίμενε. Η σημαντική πληροφορία της ημέρας. Πώς ακολουθεί έχει το Instagram ο Φάμπιο Coen Trao. 2,5 εκατομμύρια. 2,5 εκατομμύρια, δεν θα έχει. Και ακολουθεί 2. Εντάξει, και ο Βάρντα έχει 1,5 εκατομμύριο, πόσο έχει ο Βάρντα. Εκτός αν δεν έχουν οι συγγενείς του Instagram, δεν ξέρω. Μπορεί. Ωραία, λοιπόν, αφού μάθαμε και πόσοι ακολουθούν τον Φάμπιο Coen Trao στο Instagram. Πάμε στο διάλειμμα και επιστρέφουμε να τα πούμε για το φιλικό του Άρη με τον Ατρόμητο. Εδώ είμαστε, επιστρέψαμε. Λίμπερο 107,4 ακούτε και στην εκπομπή Ο Λίμπερο Παντού. Παρέα θα πάμε ως και τις 3. Γιώργος Παναγιώτης στο μικρόφωνο μαζί με Γιώργο Μπαϊράμι, ο οποίος θα είναι μαζί μας από σήμερα εδώ στο Λίμπερο. Ξεκινά σήμερα ντεμπούτο. Την ημέρα που φεύγω εγώ με άδεια στο ντεμπούτο σου. Καλό αυτό. Θετικό ιονό. Να κάνεις φροντίχη, να περάσεις καλά. Ναι, ναι, να είσαι καλά. Λοιπόν, είδαμε πριν, αναφέραμε και τον μεγάλο σημείο που έχει γίνει στην Αθήνα πριν από λίγη ώρα. 5,3 ρίχτερ γράφουν. Βλέπουμε τώρα στα δελτία ειδήσεων τα έκτακτα και στο διαδίκτυο τις πληροφορίες που υπάρχουν. Υπάρχουν αναφορές για ορισμένες ζημιές και 5,1 τώρα. Λέει με επίκεντρο τη Μαγούλα. Μάλιστα. Σε συναγερμό η πυροσβεστική για τον ισχυρό σεισμό γράφουν στο Sky. Περιμένουμε, ας ελπίσουμε να μην έχει προκύψει κάτι σοβαρό. Πάντως πρέπει να ταρακουνήθηκαν καλά. Πρέπει να έχουν πάθει μεγάλο σοκ εκεί οι άνθρωποι. Και λογικό είναι, εντάξει, 5,1 ρίχτερ δεν είναι και λίγα. Ναι, τη Μαγούλα δίνουν ως επίκεντρο. Αλλά πρέπει να ταρακουνήθηκε όλη η Αττική. Και δεν είμαστε και συνηθισμένοι, είναι αλήθεια. Ναι, ναι, ναι. Τέτοια. Βέβαια, πάντα τα καλοκαίρια είναι λίγο πιο συχνό το φαινόμενο λόγω τη θερμοκρασία. Αλλά εντάξει, δεν μπορείς να το περιμένεις και δεν είμαστε η Ιαπωνία, ας πούμε, που κάθε τόσο κάνει 8-9 ρίχτερ. Να είμαστε και προετοιμασμένοι κατάλληλα. Τέλος πάντων, σε ελπίσουμε να μην υπάρχουν σοβαρά προβλήματα. Να επιστρέψουμε εδώ στα δικά μας. Καταρχήν, πριν περάσουμε στα του φιλικού του Άρη με τον Ατρόμητο χθες, τη πρόβα Τζενεράλ των Κεντρινών Μαυρών, έχουμε αρκετά να πούμε και για τα νέα μεταγραφικά αποκτήματα και για την κατάσταση στην οποία βρίσκεται η ομάδα του Σάββα Παντελίδη μία εβδομάδα, 6 μέρες πλέον πριν το πρώτο επίσημο παιχνίδι τη σεζόν κόντρα. Στην ΑΕΛΕ Μεσού την επόμενη Πέμπτη στο Κλειάν της Βικελίδης. Καταρχήν αναφέρουμε ότι μαζί μας είναι και σήμερα το ΙΕΚ ΔΕΛΤΑ 360 και όπου η ποιότητα συναντά την εκπαίδευση. Επίλεξε μία από τις ειδικότητες του τομέα υγείας και αθλητισμού. Βοηθός ψυχοθεραπείας, προπονητική, βοηθός εργοθεραπείας, διασώστης, βοηθός φαρμακείου, βοηθός νοσηλευτικής γενικής νοσηλείας, τραυματολογίας, χειρουργείου, μευτικής, ογκολογικών παθήσεων μονάδων, εντατικής θεραπείας, ατόμων με ειδικές παθήσεις, ακτινολογίας, οδοντικής τεχνολογίας, ιατρικών
εντεργών εργαστηρίων, συγγνώμη, διατροφής και διαιτολογίας και πάρε κρατικό δίπλωμα σε όλα αυτά. Έχεις τη δυνατότητα να συνεχίσεις τις σπουδές σου για έναν ακόμη χρόνο σε ένα από τα εξειδικευμένα προγράμματα μετεκπαίδευσης, sport science ή κλινική φυσικοθεραπεία ή παιδιατρική, που προσφέρεται αποκλειστικά από τα ΕΚΔΕΛΤΑ 360. Οι αιτήσεις εγγραφών έχουν ξεκινήσει. Για να κάνεις μια κράτηση της θέσης σου, μπες τώρα στο www.delta360.gr ή επισκέπτου σχολή από κοντά. Οι εκπαιδευτικοί σύμβουλοι είναι στη διάθεσή σου καθημερινά από τις 9 το πρωί ως 9 το βράδυ για να σε ενημερώσουν αναλυτικά για τις ειδικότητες και για τα προνομιακά διδάκτρα που ισχύουν αυτή την περίοδο. Αυτά λοιπόν για όσους ενδιαφέρονται και θέλουν να σπουδάσουν τα επαγγέλματα υγείας και αθλητισμού στο ΕΚΔΕΛΤΑ 360. Και να συνεχίσουμε με Κόπα Αφρικά, Γιώργο, που σήμερα έχουμε τελικό, έτσι. Έτσι. Να βάλουμε την πινελιά αυτή στα διεθνή. Σήμερα δεσπόζει ο τελικός του Κόπα Αφρικά, Σενεγάλη Αλγερία. Ένα πάρα πολύ δυνατό ζευγάρι. Στην Αίγυπτο γίνεται το. Μα ναι, Μαχρέζ, Λίβερπουλ Σίτι, αν θέλουμε να το προσωποποιήσουμε. Έτσι. Υπάρχει και ο Φεγγουλή στην Αλγερία, πολύ γνωστό ποδοσφαιριστή. Ναι, ναι, και ο Κουλιμπαλή στην Σενεγάλη. Στόπερ τη Νάπολη. Ακριβώ. Οπότε είναι ένα πάρα πολύ δυνατό ζευγάρι. Πάντως ένα Κόπα Αφρικά το οποίο απογοήτευσε και από πλευράς αγωνιστικού ενδιαφέροντος και στην Κερκίδα, γιατί δεν γέμιζαν τα γήπεδα. Είδαμε δηλαδή ακόμα και ημιτελικούς με άδειες εξέδρες. Ενώ ξεκίνησε στο μάτι της Αιγύπτου το πρώτο, και ιδιαίτερα στα μάτια της Αιγύπτου γίνονταν το διαχώρητο βέβαια. Υπήρχε sold out και ένα πάνω στον άλλον, αλλά από την ημέρα που αποκλείστηκε η Αίγυπτος και μετά ήταν σοκαριστικός αποκλεισμός για τους Αιγύπτους. Από τη φάση των 16 όταν έμειναν εκτός με γκολ στο 85 μάλιστα. Που έχασαν από την Σενεγάλη του απέκλεισε, έτσι. Όχι, η Νότια Αφρική. Η Νότια Αφρική ήταν, ναι, λάθος, συγγνώμη. Ένα Κόπα Αφρικά το οποίο διεξήχθη τελευταία στιγμή στην Αίγυπτο. Ήταν να γίνει στο Καμερούν, ωστόσο κάποιες διαταραχές σε πολιτικό επίπεδο και λόγω της μη ετοιμότητας των γηπέδων, αποφασίστηκε να δώσουν τη διοργάνωση η Ομοσπονδία. Πρώτη φορά με 24 ομάδες. Ακριβώς. Μια κοινοτομία την οποία υιοθέτησε πρώτα η Ευρώπη με το Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα από το γύρο 2016. Και τώρα το εμπνεύστηκε και το Κόπα Αφρικά, όπως και μοιράζεται κομμάτια και ιδέες και η CONMEBOL, η Ομοσπονδία της Νότιας Αμερικής, από την Ευρώπη. Καθώς θα γίνει το Κόπα Αμέρικα πάλι του χρόνου, έγινε φέτος, θα γίνει πάλι του χρόνου. Γιατί το κάνω κάθε τόσο. Για να συμπέφτει πάντα με το Euro. Θέλουν να χτυπήσουν εμπορικά το Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα, οπότε θα το κάνουν και πάλι του χρόνου στην Αργεντινή και την Κολομβία. Θα είναι συνδιοργάνωση αυτή η διοργάνωση. Το οποίο Euro που θα γίνει του χρόνου είναι επίσης, έχει πάρα πολλές καινοτομίες πέρα από τον αριθμό των ομάδων, γιατί θα γίνει σε 12 διαφορετικές πόλεις. Ο τελικός θα είναι στο Λονδίνο. Τελική φάση βασικά είναι τελική, ο τελικός θα είναι στο Λονδίνο. Και έχει τρομερό αριθμό ετοιμάτων για εισιτήρια, έτσι, από το κοινό από όλη την Ευρώπη. Προφανώς αυτό έχει να κάνει και με το ότι θα γίνουν στις διαφορετικές πόλεις. Δηλαδή είναι πολύ πιο εύκολο άνθρωποι, φίλαθλοι του ποδοσφαίρου από όλες τις χώρες της Ευρώπης στις οποίες θα γίνουν τα παιχνίδια να αιτηθούν ένα εισιτήριο. Δηλαδή δεν πιάνει μόνο ότι θα γίνει σε μια χώρα και εντάξει, από τις χώρες του εξωτερικού εκείνης της χώρας δύσκολα θα δούμε αιτήματα για εισιτήρια. Φέτος έχει σπάσει κάθε ρεκόρ ο αριθμός των αιτημάτων. Οπότε και αυτό εμπορικά σημαίνει πάρα πολλά σίγουρα για την UEFA και μέχρι στιγμής αποδεικνύεται επιτυχημένο. Να δούμε και ποδοσφαιρικά όμως πόση επιτυχία θα έχει. Και αυτό βέβαια του χρόνου το καλοκαίρι, έτσι ακόμη είναι πολύ νωρίς. Ναι, πολλοί κόσμοι είναι αλήθεια όμως ότι ήταν αντίθετος στην αύξηση των ομάδων του Euro, γιατί ανέκαθεν ήταν 16 ομάδες. Τουλάχιστον έτσι το γνωρίσαμε εμείς. Παλιότερα ήταν και 8. Ήταν 8, όταν το πήρε η Δανία. Αυτό, για εντάξει, και οι πρώτες δύο διοργανώσεις γίνανε με 4 ομάδες, ένα μίνι τουρνουά. Πλέον έγινε 24, ο κόσμος ήταν αντίθετος, νομίζοντας ότι θα μειώσει το ενδιαφέρον και την ποιότητα του Ευρωπαϊκού Πρωταθλήματος, καθώς χώρες οι οποίες δεν είχαν την ευκαιρία τα προηγούμενα χρόνια να μπουν στη διοργάνωση το έκαναν, ωστόσο πήγαν εξαιρετικά. Είδαμε και η Ισλανδία έφτασε πάρα πολύ μακριά και η Βόρειος Ιρλανδία, γνωρίσαμε και τον λαό τους, το 20% πόσο είχε πάει, του πληθυσμού της Ισλανδίας είχε πάει στο γήπεδο. Ναι, ναι, ναι. Ήταν τρομερό αυτό που είχε γίνει. Γνωρίζουμε καινούριες ποδοσφαιρικές ιστορίες μέσα από αυτή τη δυνατότητα που έδωσε η UEFA και πλέον και με το UEFA Nations League, που δίνει στην League 4 ένα εισιτήριο για το Euro. Ναι, ναι, ναι. Και αυτό ήταν κάτι πρωτότυπο, αργήσαμε να το καταλάβουμε λίγο βέβαια, αλλά τελικά έχει και πολύ θεματικά παιχνίδια το Final Four του. Είδαμε ωραίες στιγμές και εκεί. Θα δούμε από το να βλέπαμε φιλικά όλο. Δηλαδή, ήταν σίγουρα πολύ καλύτερο. Πάντως αποτυπώνεται όλο αυτό και στα εισιτήρια που είπες πριν λίγο. Έχει ξεκινήσει η πώληση και πάει πάρα πολύ καλά. Ναι, αυτό. Ναι, έχουν σπάσει ρεκόρ τα αιτήματα. Λοιπόν, να πάμε σιγά σιγά στα του χθεσινού φιλικού του Άρη με τον Ατρόμητο. Θα έχουμε σε λίγο μαζί μας και τον Νικό Παπαδόπουλο για να μας σχολιάσει ο ίδιος πώς είδε το παιχνίδι.
Γιώργο, πιστεύεις ο Άρης θα είναι έτοιμος την επόμενη εβδομάδα κοντρα στην ΛΜΣΟΥ? Ναι, το χθεσινό δείγμα ήταν θετικό νομίζω για τον Άρη. Μετά τα παιχνίδια, τα φιλικά που στην Ολλανδία που okay, είναι φιλικά παιχνίδια και δοκιμάστηκαν κάποια σχήματα, κάποια πράγματα. Χθες μου έδειξε ότι είναι σε καλό επίπεδο και νομίζω πως θα ξεπεράσει και το εμπόδιο της ΛΜΣΟΥ, η οποία ΛΜΣΟΥ έχει και κάποια άλλα θέματα και διοικητικά έχουν βγει στο φως της δημοσιότητας από τις προηγούμενες μέρες. Οπότε είναι και η καλύτερη ομάδα ο Άρης αυτό. Ναι. Χωρίς να... Λοιπόν, πάμε να καλησπερίσουμε και τον Νίκο Παπαδόπουλο. Τι γίνεται, Νίκο, καλησπέρα. Τι κάνετε? Μια χαρά, εδώ εσύ. Γιώργος και Γιώργος μαζί. Έχουμε και τον Γιώργο Μπαϊράμι από σήμερα στην παρέα, εδώ στο Λίμπερο Παντού. Μπαϊράμι, τι γίνεται? Όλα καλά, Νίκο. Γνωρίζεστε καλύτερα, καλά. Έτσι. Έτσι. Ο Νίκος είναι ο εκπαιδευτής μου, πάρα πολύ καλός. Πραγματικά με έχει κάνει πύραυλο. Τι του έταξε για να τα πει αυτά στον αέρα? Τίποτα, καθένα. Καθαρά και τίμια. Καθαρά και τίμια, πάντα. Τι γίνεται, Νίκο, πώς το είδες και στο φιλικό? Με μεγάλη ευγνωμονησία και μεγάλη διάθεση, γιατί είχαμε να δούμε και αρκετό και καιρό τον Άρη. Και από τα νέα δημοσιογραφικά θεωρία, έτσι, με άλλη οπτική από εκεί. Ναι, μου κάνει την πάσα, θα πήγαινε πιο μετά σε αυτό. Σε αλλαγές, όχι, θα ξεκινήσουμε μετά του μάτς, θα πάμε μετά σε αυτά. Okay. Το παιχνίδι ήταν στην ουσία για τον Άρη, αυτό που λέγαμε και τις προηγούμενες μέρες, ήταν τα αποκαλυπτήρια μπροστά στο κοινό του, ήταν η τελική πρόβα πριν το παιχνίδι με την ΛΜΣΟΥ. Ένα θετικό δείγμα δεδομένης της εποχής και της φάσης που βρίσκεται αυτή τη στιγμή της ομάδας, ένα θετικό δείγμα συνολικά αν πιάσουμε το χθεσινό παιχνίδι με καλά, με θετικά πράγματα τα οποία είδαμε από τον Άρη, με αρνητικά θα πω εγώ τα οποία μας έδειξε η ομάδα, δικαιολογημένα άλλα ως έναν βαθμό, άλλα όχι θα πω εγώ, αλλά νομίζω ότι ο Άρης το σημαντικό είναι ότι από αυτό το παιχνίδι έστω και ένα ταμφιλικό πήρε αυτό το οποίο ήθελε, δηλαδή πήρε τη νίκη έχοντας τον έλεγχο του παιχνιδιού σε μεγαλύτερη διάρκεια του μάτς, βγάζοντας κάποια καλά στοιχεία μέσα στον αγωνιστικό χώρο. Σίγουρα χρήζει βελτίωσης η ομάδα. Νομίζω ότι μέχρι έναν καλό βαθμό είναι έτοιμη για το μάτς με την ΑΕΛΜΣΟΥ. Είδαμε καινούργια πρόσωπα όπως ήταν ο Σούντγκρεν, όπως ήταν ο Σάσα. Βέβαια τα βλέμματα πέσαν περισσότερο πάνω στο Ιδό, ο οποίος για 90 λεπτά ξεχώρισε τη μήγα μέσα στο γάλα. Ναι, ναι, ναι. Πολύ καλός. Είναι εντυπωσιακή η ετοιμότητά του για την εποχή, αλλά σε αυτό παίζει ρόλο το γεγονός ότι εδώ και 3 μήνες παίζει μπάλο. Έτσι. Γι' αυτό είναι σαν να συνεχίζει, απλά έχει ρυθμό. Δεν ήταν βέβαια ο Σούντγκρεν που βλέπαμε συνήθως στα παιχνίδια της ΑΕΚ, δηλαδή ο Σουηδός δεν ανέβηκε πολύ. Δεν είχε πάρα πολλά ανεβάσματα στη δεξιά πλευρά. Περιορίστηκε περισσότερο στα αμυντικά του καθήκοντα, προσπάθησε να συνεργαστεί αρκετές φορές με το Φετφαντζίδη, σε επεδίωξαν και οι δύο. Φάνηκε ότι δεν υπάρχει μία ακόμη, νομίζω, έτσι, σε αρκετές περιπτώσεις, σε αρκετές φάσεις. Είναι λογικό βέβαια αυτό, έτσι. Όταν μιλάμε για ένα παίχτη που έχει μπει προπονή στη Δευτέρα και 3 μέρες μετά παίζει 90 λεπτό, ακόμα ψάχνεται όσον αφορά το τακτικό κομμάτι και το πώς λειτουργούν οι συμπαίχτες του και πιο συγκεκριμένα ο Φετφαντζίδης με τον οποίο θα μοιραστούν και τη διαξία πλευρά την φετινή σεζόν. Νομίζω ότι όταν βρεθούν αυτοί οι δύο και αρχίζουν να συνεννοούνται ποδοσφαιρικά θα βγάλουν ωραία πράγματα από εκείνη την πλευρά για τον Άρη. Ο Σάσα, ένα άλλο ωραίο πρόσωπο, αγωνίστηκε για κανένα μισάωρο περίπου, ο Βραζιλιάνος Χαφ. Παίχτης που τον είδαμε να βγάζει και άμυνες, παίχτης που τον είδαμε να ανεβαίνει και ψηλά. Για μένα το σημαντικό με το Σάσα είναι ότι προσπάθησε πολύ να πατήσει περιοχή. Πάτησε μέχρι το μικύκλιο. Δηλαδή, εγώ χαφ του Άρη να πατάει με αξιώσεις μέχρι το μικύκλιο να προσπαθεί να απειλήσει να σουτάρει. Πέρυσι δεν το έκανε ούτε ο Ματίγια ούτε ο Μπάσα. Ναι, αλήθεια. Αλήθεια. Είναι αυτός ο box to box που λέμε. Δεν είναι καθαρό εξάρι, δεν είναι καθαρό οχτάρι. Είναι ένας συνδυασμός και των δύο, πηγαίνοντας περισσότερο προς το 8 θα έλεγα. Αλλά έχει και ικανότητα στο μαρκάρισμα και στο ανασταλτικό κομμάτι, κάτι στο οποίο το βοηθάει κυρίως στα τρεξίματα τα οποία έχει ο συγκεκριμένος. Έχει ταχύτητα, ναι, ναι, ναι. Έχει ταχύτητα, έδειξε βέβαια και αυτός χθες ότι είναι πίσω, συγκριτικά με τους υπόλοιπους και είναι φυσιολογικό. Θεωρώ με τα τωρινά δεδομένα δύσκολη την παρουσία του στην 11 την ερχόμενη Πέμπτη. Ο Μπάσα είναι πιο έτοιμος, ναι, από το Σάσα. Και πιο δεμένος σίγουρα με το Ματίγια, έτσι, που λογικά θα είναι βασικός. Και γνωρίζεται καλύτερα με το Ματίγια, ναι. Εντάξει, ο Σάσα προορίζεται για να έχει ρόλο βασικού στην ομάδα.
αλλά για την ώρα νομίζω ότι η λογική επιβάλλει την παρουσία του Μπάσα στο αρχικό σύμβολο, σημείο δεν υπάρχει και άλλος διαθέσιμος ποδοσφαιριστής. Γενικότερα είδαμε έναν Άρη ο οποίος ανασταλτικά λειτουργήσε πάρα πολύ καλά απέναντι στον Ατρόμητο. Ένας Ατρόμητος βέβαια ο οποίος εμένα με απογοήτευσε. Ναι, και εμένα. Και τον είχα δει και το Σάββατο κόντρα στην Νότιχαμ τον Ατρόμητο. Επίσης με απογοήτευσε, αλλά σκέφτηκα ότι εντάξει, η Νότιχαμ, αγγλική ομάδα. Λες εντάξει, και ο Ατρόμητος για τον Ατρόμητο πρόβα general θα ήταν το χθεσινό παιχνίδι. Δεν τον περίμενα πάλι δηλαδή σε τόσο άσχημη κατάσταση. Ναι, ήταν σε κακή κατάσταση. Περίμενα κάτι καλύτερο. Πιο επιθετικό Ατρόμητο με τον Αναστασίου. Δεν έδειξε κάτι τέτοιο. Προσπάθησε πολύ παλιωμοδίτικα, να το πω και ανορθόδοξα, να απειλήσει τον Άρη με 40 μπαλιές στο Βέλιο. Ναι. Και ο Βέλεφ και ο Ρόουζ τα πήγαν πολύ καλά πάνω στο μαρκάρισμά του. Δεν τον άφησαν να απειλήσει. Είναι χαρακτηριστικό το Ατρόμητος, δεν έκανε τελική στο πρώτο ημίχρονο. Και στην ουσία μια κλασική ευκαιρία είχε και ήταν τον γκολ του Μανούσου. Ναι, ναι, ναι. Που διαμόρφωσε και το τελικό 2-1 σε μια δράνεια της άμυνας στο 70 λεπτό. Ο Άρης θα πήγε καλά ανασταλτικά, δεν άφησε τον Ατρόμητο να τον απειλήσει. Έστω και αν το προσπάθησαν ορθόδοξα στο πρώτο ημίχρονο κατά κύριο λόγο. Στο δεύτερο κάπως συμμαζεύτηκε η κατάσταση που έκανε τις αλλαγές του Αναστασίου. Από την άλλη όμως, στα δικά μου μάτια είναι ένας Άρης ο οποίος δυσκολεύεται ακόμα μεσοεπιθετικά. Δηλαδή ψάχνεται λίγο και βγάζει την περσινή δυσκολία του να πατήσει δηλαδή με καλές προϋποθέσεις μέσα στην περιοχή η ομάδα. Και αυτό έγινε νομίζω χθες σε μεγάλο βαθμό επειδή είχε απέναντί της έναν αντίπαλο που έπαιξε κλειστά όπως είναι ο Ατρόμητος. Ο Άρης ανέκαθεν και την περσινή σεζόν δυσκολευόταν τις περισσότερες φορές απέναντι σε κλειστές άμυνες. Και έψαχνε τον γκολ που θα ξεκλείδωνε τον αντίπαλό του. Το ίδιο έγινε χθες. Δηλαδή ο Άρης δεν δημιούργησε πολλές κλασικές ευκαιρίες μέσα στην περιοχή. Νομίζω ήταν ένα σου του Ντιγκινή στο πρώτο ημίχρονο. Δεν θυμάμαι άλλη πολύ έτσι κλασική ευκαιρία του Άρη στο παιχνίδι μέσα από το κουτί. Βέβαια ήταν πολύ καλή τοποθέτηση του Ιντέγε στο 1-0 παρόλο που μπήκε μετά στον γκολ του Γούτα. Ναι. Γενικότερα η Ντέγε. Πώς τον είδες τον Ντέγε, αυτό ήθελα να σε ρωτήσω γενικότερα. Εντάξει. Κοίτα, ο Ντέγε ο Άρης έχει φόρ πλέον. Κλασικό φόρ. Ωραίο κλασικό φόρ, ναι. Απλά είναι φανερό ότι θέλει χρόνο ακόμα. Έχει διάθεση. Έχει πάθος. Έχει πολύ καλές κινήσεις μέσα στην περιοχή. Απλά νομίζω ότι αυτή η αγωνιστική πραξία ενός χρόνου τον έχει επηρεάσει και δεν μπορεί να επανέλθει τη μία μέρα στην άλλη. Σίγουρα. Πάντως αυτός που σίγουρα άρεσε. Κατά γενική ομολογία ήταν ο Ντιγκινή, έτσι. Εντάξει, ο Ντιγκινή είναι μια σταθερή αξία για τον Άρη. Ναι. Δεν τίθεται θέμα όσον αφορά τον Γάλλο. Πήρε και τις... και ο Φετφαντίδης πήρε πρωτοβουλίες, απλά δεν κατάφερε να ολοκληρώσει τις περισσότερες πριν τις φάσεις του πέναλτι. Ο Ντιγκινή πήρε πρωτοβουλίες και πήρε μπάλα και γέμισε στην περιοχή, ίσως περισσότερο από κάθε άλλο ποδοσφαιριστή του Άρη. Με επιστροφές για να βοηθήσει την άμυνα. Από τη δική του σέντρα ξεκίνησε το 1-0. Είναι μια σταθερή αξία ο Γάλλος. Αυτός που δεν νομίζω ότι έπιασε τα απαιτούμενα στάνταρ ήταν ο Τόνσο, που δεν κατάφερε να περάσει παλιές μέσα στην περιοχή πλην μια φάση στο δεύτερο ημίχρονο. Γενικότερα ο Άρης βγάζει μια δυσλειτουργία όσον αφορά τον τρόπο που αναπτύσσεται στο μισό του αντιπάλου. Ναι. Γιατί μέχρι εκεί εντάξει δεν έχει θέμα, τη φτάνει την μπάλα. Εκεί είναι νομίζω το ζήτημα περισσότερο. Να βρει δηλαδή τον τρόπο να παίξει ένα συνδυαστικό ποδόσφαιρο και να διασπάται τέτοιες άμυνες όπως ήταν χθες το Ατρόμητο. Αλλά έστω και έτσι είναι σημαντικό το ότι πήρε αυτό που ήθελε κόντρα στον Ατρόμητο. Γιατί μπορεί να ήταν φιλικό, αλλά νομίζω ότι και οι δύο προγραμματισμοί σαν επίσημο το προσέγγισαν. Γιατί σε μία εβδομάδα παίζουν έτσι, αυτό έλεγα και νωρίτερα ότι έπαιξε ο Άρης κόντρα σε μία ομάδα με την οποία πιθανώς θα ανταγωνιστεί και στο πρωτάθλημα. Ναι. Έτσι, πάνω κάτω στο ίδιο επίπεδο. Εντάξει, ο Άρης ίσως κοιτάξει και ψηλότερα φέτος σε σχέση με τον Ατρόμητο που ίσως είναι χειρότερος από πέρσι, γιατί ακόμη έχει αρκετά να δουλέψει δεδομένου του και το ότι άλλαξε και προπονητή και αρκετούς ποδοσφαιριστές. Έπαιξε σε μια ομάδα κόντρα στην οποία, μάλλον και αυτή ετοιμάζεται για τον ίδιο σκοπό για τον οποίο ετοιμάζεται και ο Άρης. Μια ομάδα που συγκρίνοντάς την με την ΑΕΛΕΜΕΣΟΥ, μπορούμε να πούμε ότι είναι ίσως και σε καλύτερο επίπεδο Ατρόμητος από την ΑΕΛΕΜΕΣΟΥ, έτσι. Οπότε ήταν ένα δείγμα πιο ασφαλές, πιο και δύσκολο θα λέγαμε. Εντάξει, θα μου πεις ο Άρης στην Ολλανδία έπαιξε με ομάδες πολύ πιο δυνατές. Αλλά γι' αυτό ίσως ήταν και τα αποτελέσματα εκείνα. Τώρα πλέον έχουμε πιο αξιόπιστο δείγμα για να κρίνουμε.
Ναι, ξέρεις τι, επειδή έκανε ίδιο σταθμό με την ΑΕΛ Μεσού και είναι δόκιμο να γίνει, γιατί είναι οι δύο αντίπαλοι του Άρη μέσα στη δεύτερη μια εβδομάδα, ο Ατρόμητος μπορεί να είναι ποιοτικά καλύτερος από την ΑΕΛ, αλλά μειονεκτεί σημαντικά σε σχέση με τους Κύπρους σε εξής πράγμα. Στο ότι ο Ατρόμητος είναι πλέον μια νέα ομάδα με αρκετές αλλαγές και με ένα νέο προπονητή, την ώρα που η ΑΕΛ Μεσού έχει έναν συγκεκριμένο κορμό ποδοσφαιριστών από την περσινή σεζόν, με δύο μεταγραφές μέχρι στιγμής και έναν προπονητή που παραμένει και είναι και αρκετά επιτυχημένο στην αντικατάσταση του κυπέλου πέρυσι. Ο Άρης νομίζω ότι η κόντρα στην ΑΕΛ θα δυσκολευτεί περισσότερο πάνω στο κομμάτι αυτό, δηλαδή του να επιτεθεί και να περάσει την μπάλα μέσα στην περιοχή με άλλες προϋποθέσεις. Κάτι το οποίο δεν κατάφερε σε πολύ μεγάλο βαθμό, θες είναι η αλήθεια. Γιατί η ΑΕΛ Μεσού είναι μια πιο συμπαγής ομάδα, είναι μια ομάδα που γνωρίζει περισσότεροι παίκτες μεταξύ τους, έχει τον ίδιο προπονητή και με αυτή τη φιλοσοφία νομίζω θα έρθει να παίξει την επόμενη πέμπτη του Βικελίδη, να κρατήσει πρώτα το 0 και να μπορέσει να πετύχει και ένα γκολ που θα της δώσει ελπίδες πρόκριση στον επαναληπτικό της Λάρνακας. Νίκο, το γεγονός ότι προπονητής της ΑΕΛ τοποθετείται συνέχεια σε δηλώσεις ότι ο Άρης είναι το φαβορί κτλ. Νομίζω ότι είναι γενικά επικοινωνιακό αυτό το παιχνίδι, ή όντως το πιστεύει ότι ο Άρης είναι πολύ καλύτερη ομάδα και είναι το φαβορί? Νομίζω ότι είναι κάπου στη μέση. Ότι ο Άρης είναι το φαβορί νομίζω ότι είναι δεδομένο και το ξέρουν και οι Κύπροι, απλά επειδή το κάνει λίγο σε υπερβολικό βαθμό ο Κέρκες, νομίζω ότι είναι και επικοινωνιακό και παίζει αυτό το παιχνίδι. Ελπίζω να μην λειτουργήσει αρνητικά για τον Άρη βέβαια. Το ότι οι Κύπροι προσπαθούν συνεχώς να, να ρίξουν πάνω το βάρος του φαβορί για τα δύο παιχνίδια που θα δώσουν. Μάλιστα, ωραία Νίκο, νομίζω αυτά κρατάμε από το χθεσινό φιλικό με Σάκρες, έτσι, και σαφώς περιμένουμε τώρα πλέον το μάτι της επόμενης εβδομάδας, της επόμενης Πέμπτης. Για το γήπεδο, πώς είδες τις αλλαγές, τι κρατάμε από αυτό το τομέα? Εντάξει, ο Άρης νομίζω ότι αλλάζει επίπεδο και σε αυτό το κομμάτι και λίγο στους διαδρόμους, έτσι, που γυρίσαμε και είναι όλοι βαμμένοι με νέα φώτα περασμένα LED μέσα, μικρολεπτομέρειες αλλά σημαντικές. Αυτές οι court sheets που είναι πίσω από τους πάγκους, τα δερμάτινα τα οποία είναι κάτω στα επίσημα θητήρια. Εντάξει, και όσον αφορά και το δικό μας κομμάτι, που στην ουσία είναι και διαφήμιση για τον Άρη και για τους συναδέλφους που θα έρχονται από άλλες ομάδες της εθνής ως πρωτάθλημα, αλλά και ενδεχομένως από τους συναδέλφους που θα έρθουν από ευρωπαϊκές ομάδες, τα νέα δημοσιογραφικά, τα οποία είναι σύγχρονα σε πάρα πολύ καλή κατάσταση, όπως και ανανεωμένη από τους αντίπου του Κλεάνδης Βικελίδης, η οποία είναι επίσης νομίζω ευρωπαϊκών προδιαγραφών, έτσι όπως έχει διαμορφωθεί πλέον. Την επόμενη Πέμπτη θέλω να μου κρατήσει την καλύτερη θέση εκεί στα νέα δημοσιογραφικά. Κοίτα, να σου πω κάτι, δεν είναι μόνο το ότι βλέπεις μέσα στον αγωνιστικό χώρο βιτρίνα μιας ομάδας, είναι όλος ο οργανισμός το πώς λειτουργεί. Βέβαια, βέβαια. Και ο Άρης από φέτος με τα έργα τα οποία έχουν γίνει στο Βικελίδη, ακόμα και σε δημοσιογραφικό επίπεδο που δεν ενδιαφέρει πολύ κόσμο, αλλά για ένα δημοσιογράφο που θα έρθει από το εξωτερικό, αυτά τα οποία θα δει, θα είναι διαφήμιση για τον Άρη όταν γυρίσει πίσω στην πατρίδα του. Εντάξει, και είναι πολύ σημαντικό το ότι ο Άρης εξελίσσεται και σε αυτό το κομμάτι. Βέβαια. Όπως λες, είναι η εικόνα που περνά προς τα έξω και για να μην πηγαίνουμε μακριά, ο ΠΑΟΚ όταν άρχισε να αλλάζει αρχικά σε αυτό το επίπεδο, στα social media, στην αίθουσα τύπου που άλλαξε, όλα αυτά έπαιξαν τον ρόλο τους και στον τρόπο που τον αντιλαμβάνονται πλέον και οι ομάδες στις ευρωπαϊκές διοργανώσεις. Έτσι, αυτό γιατί είναι η εικόνα, εφόσον έρχονται εκπρόσωποι τύπου, για τις δικές τους ανάγκες είναι αυτές που μετράνε πρωτίστως για αυτούς. Επομένως, όταν υπήρχαν ακόμη και αφιερώματα, έτσι, σε ξένες ιστοσελίδες για τον τρόπο που ο ΠΑΟΚ διαχειρίζεται γενικότερα όλο αυτό το κομμάτι. Επομένως, είναι μια διαφήμιση δωρεάν ουσιαστικά για τον τρόπο που λειτουργεί μια ομάδα. Έτσι ακριβώς, έτσι ακριβώς. Τώρα με τα γραφικά, για να κάνετε και ένα σχόλιο σε αυτό το κομμάτι, δεν προκύπτει κάτι ακόμα. Ο Άρης ψάχνει ένα αριστερό μπακ. Νομίζω ότι και με τη χθεσινή εμφάνιση του Κόρκου του φάνηκε ότι το έχει ανάγκη, γιατί ο Ούγγρος δεν πατάει καλά. Σε ένα βαθμό έχει παίξει ρόλο και η παρουσία του με την εθνική ομάδα της Ουγγαρίας στο προηγούμενο διάστημα, γιατί δεν μπορεί να βγει ξεκουραστεί όσο οι υπόλοιποι συντέκτες του που ήταν για τουλάχιστον ένα μήνα στα πίτια και ξεκουράζονταν. Είναι μια υπόθεση που, όπως λέγαμε και χθες στο Λαμπαούτ Άρης, είναι πιθανό για μένα να τραβήξει και μέχρι τις επόμενες εβδομάδες. Διότι έτσι κι αλλιώς ο παίκτης που θα έρθει τώρα, έχοντας φτάσει πλέον Παρασκευή, δεν θα υπολογίζει για τα μάτς με την ΑΕΛ Μεσού. Άρα η καθυστέρηση αυτή του Άρη του επιτρέπει την άλλη, του δίνει λίγο χρόνο παραπάνω.
προκειμένου να κάνει την καλύτερη δυνατή επιλογή για τον παίκτη που θα πλαισιώσει τον κόρκο του. Mm-hmm. Μάλιστα. Ωραία, Νίκο. Δεν ξέρω αν θες κάτι άλλο για να το κλείσουμε. Αυτά, έτσι. Αυτά. Περισσότερα το απόγευμα, φυσικά. Σε όλα, Μπαουτ Άρισον έρθει 5. Καλό μεσημέρι, Νίκο. Καλή συνέχεια. Να είστε καλά. Αυτά λοιπόν από τον Νίκο Παπαδόπουλο στην δική του οπτική και για το χθεσινό φιλικό παιχνίδι και για όλα τα υπόλοιπα θέματα του Άρη. Κάπως έτσι φτάνουμε στο τέλος εκπομπής Λίβερο Παντού, Γιώργο. Δεν ξέρω αν έχει να προσθέσει κάτι άλλο κλείνοντας. Όχι, νομίζω τα είπαμε όλα. Λίγο για τον μπάσκετ, ίσως για την εθνική έγιναν γνωστά ναι, τα γκρουπ δυναμικότητας. Για την προκριματική φάση, πλέον η FIBA έχει καθιερώσει την προκριματική φάση σε όλες τις διοργανώσεις. Όπως το είδαμε για πρώτη φορά στο παγκόσμιο, τώρα θα γίνει και στο ευρωπαϊκό. Όλες οι ομάδες διεκδικούν τη θέση τους στην τελική φάση. Ίσως αυτό είναι και πιο δημοκρατικό για κάποιες χώρες οι οποίες έμειναν έξω και οι άλλες που χωρίς να μοχθήσουν έπαιρναν μια wild card. Συνεπώς η Ελλάδα μετά την ανακοίνωση της FIBA είναι στο δεύτερο γκρουπ δυναμικότητας μαζί με Σλοβενία, Κροατία και Ρωσία. Και στο πρώτο είναι η Ισπανία, η Γαλλία. Η Ελλάδα έχει να αντιμετωπίσει όμως, από ό,τι διαβάζω, ομάδες από το τρίτο, το έκτο και το έβδομο γκρουπ. Έτσι, οπότε η πιθανή αντίπαλη. Αυτές τις τρεις δεν θα τις αντιμετωπίσει, Σλοβενία, Κροατία, Ρωσία. Είναι στο δεύτερο γκρουπ μαζί με αυτές δυναμικότητας. Οπότε οι υπόλοιπες είναι. Όχι, δεν είναι όλες οι υπόλοιπες όμως από όλα τα γκρουπ. Είναι από το τρίτο, το έκτο. Ακριβώς και από το έβδομο. Ναι, είναι Ιταλία, Λετωνία, Τουρκία, Ουκρανία, Ουγγαρία, Βοσνία, Ολλανδία και Σκόπια. Και από το 7ο γκρουπ είναι η Εστονία, η Βουλγαρία, η Σουηδία και η Αυστρία. Αυτές είναι οι υποψήφιες. Εντάξει, δεν νομίζω ότι θα έχουμε κάποιο πρόβλημα. Θα είμαστε κανονικά από το 2021. Ναι. Ανακοινώθηκαν και οι χώρες που θα γίνει το ευρωπαϊκό. Η τελική φάση θα γίνει στο Βερολίνο. Θα γίνουν και άλλα παιχνίδια στην Ιταλία, στη Γεωργία. Ναι, περιμένουμε το παγκόσμιο της Κίνας. Ακριβώς, ναι, που είναι βήμα-βήμα. Προσδοκίες πολλές. Αυτά λοιπόν, να έχετε ένα καλό Σαββατοκύριακο. Φυσικά μπαίνετε συντονισμένοι εδώ στο Λίμπερο 107,4. Ακολουθεί το πέναλτι με τον Γιώργο Ζαγόρα. Θα τα ξαναπούμε μαζί την επόμενη Πέμπτη, πρώτα Θεός. Θα πάμε να γυρίσουμε τις διακοπές μας. Καλά να περνάτε και Γιώργο, καλό μεσημέρι και σε σένα. Να είσαι καλά, ευχαριστώ για την ευκαιρία. Εδώ θα είμαστε ξανά. Καλό μεσημέρι, γεια σας.